Κατάλαβες τι εννοώ, κάνατε παρέα. Και βγήκε και μετά. Κοίταξε την Ιωάννα, τη γνώρισα σε μια επίδειξη του Βασίλου Κοστέτσου. Με πλησίασε και μου είπε ότι ήθελε να πάει στο Next Top Model και να της πω κάποια tips ή κάτι. Εγώ της είπα, την είδα πολύ γλυκιά, αυτό, της είπα δύο πράγματα. Εντάξει, τι να της πω, να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι αληθινή, αυτή που είσαι, ρε παιδί μου. Θα πρέπει να διορθώσεις κάποια πράγματα, γιατί οι αισθητικές επεμβάσεις λίγο... φτάνοντας στην κριτική επιτροπή, θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα. Δηλαδή, μπορείς να διορθώσεις κάτι, διόρθωσέ το, γιατί είσαι πολύ όμορφη και δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Το έχεις καταλάβει. Γιατί είναι μια πολύ εντυπωσιακή κοπέλα, πολύ όμορφη κοπέλα. Και μάλιστα, όταν πήγε στο Next Top Model και την κατακρεούργησαν, έγραψα ένα Insta story, γιατί αισθάνθηκα πολύ άσχημα για αυτήν την κοπέλα και την υποστήριξα. Ανέβασα και λέω, αγάπη μου, τι στεναχωριέσαι, μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Μα πραγματικά έκανε αυτό που αισθανόμουν. Άρα ουσιαστικά, Δημήτρη, συναντηθήκατε μία-δύο φορές με την Ιωάννα. Ναι. Δεν είστε κολλητές φίλοι, ούτε κάνατε παρέα ως ζευγάρι. Ούτε φίλοι με τον Δημήτρη, ούτε είναι φίλοι μαζί μου. Εγώ απλά υποστήριξα μια κοπέλα που είδα ότι αδικείται ψυχολογικά, ηθικά, συναισθηματικά. Χειρότερο, γιατί χωρίς να την ξέρει, τη στήριξε. Το έκανα από κολλητή φιλία. Τα πλάνα εσύ που κυκλοφόρησαν. Τα πλάνα αυτά που βγήκανε. Δύο λεπτά, θα φτάσω και σε αυτό. Θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν μια πολύ καλωστημένη πλεκτάνη απλά και όλο για το βουμό της δημοσιότητας και επειδή ήταν και το νόμο της λίγο στην επικαιρότητα. Τα πλάνα που είδαμε είναι τραβηγμένα από μια υποτιθέμενη φίλη μου από απέναντι. Από το απέναντι τραπέζι του Σαμπάνι. Τι εννοείς? Γι' αυτό σου λέω. Από την Τζο. Έχει στηθεί. Όχι, Τζο. Έχει στηθεί πραγματικά μια πολύ καλή πλεκτάνη στην οποία και εγώ έπρεπε να ξεδιλήξω ένα κουβάρι γιατί έχω δει και άλλα βίντεο. Και τα έχω συνδέσει από και τα πού έχω τα έχεις δει αυτά τα βίντεο. Από θαμόνι του μαγαζιού. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε δει και εμείς το βιντεάκι. Δεν το είχαμε παίξει κάποια. Στον αέρα. Ναι, και εμείς. Τέλος πάντων, για να το κλείσω όλο αυτό, γιατί πραγματικά έχει γίνει μια. Υπάρχουν τέλος πάντων βιντεάκια, γιατί κάποια δεν τα κάναμε. Δεν τα παίξαμε εμείς στην εκπομπή, γιατί δεν φαινόταν και καθαρά ποιος είναι. Κοίταξε, δεν θες να γίνουν και παρεξηγήσεις. Όπου φαίνεται ο Δημήτρης, ο καλός σου, να είναι μαζί με την Ιωάννα Μπέλα έξω. Σε νυχτερινό μαγαζί και να μιλούν. Λοιπόν, συνοδευόταν η Ιωάννα από ένα νεαρό επιχειρηματία νυχτερινών μαγαζιών. Στο ένα τέτοιο. Στο ένα βίντεο. Ναι, στο Σαμπάνι που είχαν βγει. Ναι, και ήταν η παρέα μπροστά. Ναι. Και η παρέα του Δημήτρη ήταν μια ντροπαρέα που κάθονταν πίσω. Στη γιορτή του ήταν αυτό, στα γενέθλια του. Όχι, ήταν πιο πριν. Μετά η Ιωάννα εμφανίστηκε. Με έναν νεαρό επιχειρηματία που έχει εστιατόρια. Άλλο που είναι και άλλος φίλος. Και που είναι φίλος του Δημήτρη. Και είναι φίλος του Δημήτρη. Στη γιορτή του. Στη γιορτή του. Όλο αυτό. Ήταν καλεσμένος δηλαδή ο νεαρός επιχειρηματίας. Ναι. Okay. Οπότε όλο αυτό βλέπεις. Τι ξέρω πώς, η συγκυρία, πώς έγινε όλο έτσι. Και εμφανιζόταν πάντα κάπου η Ιωάννα. Εσύ γιατί λες ότι το έβγαζε μια φίλη αυτό και είναι μια πλεκτάνη. Γιατί η υποτιθέμενη φίλη μου. Ποια είναι αυτή? Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά της. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ήταν στο απέναντι τραπέζι, την είχε δει και ο Δημήτρης, την είχε δει και άλλος κόσμος. Και όταν την είχα είναι δει. Γνωστή. Την ξέρουν κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Τράβηξε το βίντεο αυτό, την είδα να σηκώνει το κινητό προς τα εκεί. Και τράβηξε αυτό το βίντεο. Και το ξέρω αυτό γιατί έκανε και κάτι άλλο που. Τέλος πάντων. Το είδα, το κατάλαβα και με αποδείξεις υπάρχουν αυτά που σου λέω. Δεν είναι ότι βγήκα και λέω τα πράγματα στο μυαλό μου. Δεν θέλω. Θέλω να το κλείσω, Φέη μου. Πραγματικά το σημαντικό. Αυτή γιατί να το κάνει αυτό, να τραβάει βιντεάκια και να. Θα είχε τους λόγους της. Στα έστελνε και σένα, Δημήτρα. Γιατί μου κάνεις έτσι. Θα είχε τους λόγους της. Δημήτρα, μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ με την Ιωάννα μίλησες. Ναι, μίλησα και με μίλησα πρώτη-τελευταία μέρα πριν φύγω από τη Μαδαγασκάρη γιατί είδα μετά κάποια άλλα βίντεο και λέω, ας πούμε, θες να μου πεις, λέω κάτι, τι έχει συμβεί, ναι, γιατί ναι, λέω, ναι. Μην έχεις έρθει και σε δύσκολη θέση για να μπορέσω να σε καλύψω ουσιαστικά, να λύσω την παρεξήγηση, να μην σε σταυρώ και σε άδικα, γιατί έβλεπα ότι μιλάγαν πολύ άσχημα για την Ιωάννα και λέω, μπορεί να μιλάνε άδικα έτσι για την κοπέλα. Πότε τη τηλεφώνησε? Λίγο την ημέρα που έφευγε να πάει στην Ταϊλάνδη. Τέλος πάντων και μιλήσαμε και μου λέει: Όχι, Δημητρά μου, και ξέρει και το ένα και το άλλο. Και λέω: Οκ, okay, λέω κορίτσι μου. Όχι, τι, δεν υπάρχει κάτι. Ναι, ότι μα είναι δυνατόν, δεν υπάρχει τίποτα κι αυτό. Και λέω: Οκ, okay, εντάξει. Απλά επειδή δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, όφιλα κι εγώ, σαν οποιαδήποτε γυναίκα, να ρωτήσω τι συμβαίνει. Τέριαζαν και αυτά που σου έλεγε με αυτά που και εσύ είχε καταλάβει. Ναι, είχες ναι. Δεν είπε και... κάτι ψέματα. Δεν τρέχει κάτι με την Ιωάννα και τον Δημήτρη. Απλά
Εγώ δεν μπορώ να βγω αυτή τη στιγμή και να σου πω. Αν ξέρεις, είμαστε πολύ καλοί φίλοι, βγαίνουμε όλοι μαζί για φαγητό ή βγαίνουμε μαζί κάνουμε. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωριζόμασταν. Ούτε ο Δημήτρης τη γνώριζε την Ιωάννα. Απλά έτυχε η συγκυρία που ήρθε η Ιωάννα με κάποιους φίλους της στο τραπέζι του Δημήτρη. Και επειδή είναι η Ιωάννα και αυτή τη στιγμή απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εγώ ήμουν στο Nomads και το Nomads είναι στην επικαιρότητα. Εσύ ήσουν εκείνη που ξεχώρισε από το Nomads μέχρι τότε. Το είπε και η Φέη, αλλά ισχύει. Άρα ουσιαστικά πόσες φορές βρέθηκαν σε ένα μαγαζί έξω? Τρεις φορές βρέθηκαν. Δύο εδώ στην Αθήνα και μία φορά στη Θεσσαλονίκη. Που ήταν πάλι στο επιχειρηματία τα Εγγένεια. Άρα εσύ αυτά τα βίντεο, Δημήτρα, τα έχεις δει όλα. Δηλαδή ναι, και, ναι, από και από τη Θεσσαλονίκη. Κάτσε λίγο. Και τις τρεις φορές τα βίντεο τα τράβηξε η υποτιθέμενη φίλη. Όχι, όχι. Μόνο στο σαμπάνι που το έδωσε. Τα υπόλοιπα είναι από θαμόνες του μαγαζιού που μου τα στείλανε στο Instagram. Μετά που είχε γίνει ο ντόρος, μάλλον. Ναι. Ειλικρινά δεν έχω τι να πω για τον κόσμο. Υπέρ ευχαριστώ. Δημήτρα μου, δηλαδή, άνοιξε το τηλέφωνο σου και ήταν γεμάτο βίντεο και μηνύματα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρα το τηλέφωνο. Αυτό. Δεν μου δώσαν το τηλέφωνο. Πρώτα μίλησα με τον Δημήτρη από άλλο τηλέφωνο. Στον αέρα, ότι δεν είχες πάρει το κινητό σου. Ναι, και δεν είχα το κινητό μου. Μιλούσα με την ψυχολόγο του παιχνιδιού, την Ελισάβετ. Της είχα σπάσει τα νεύρα. Συγγνώμη, Ελισάβετ. Η αλήθεια είναι. Και μου έλεγε ότι κάποια πράγματα. Αυτό ξέρεις, το λαού όπως σε πάνε. Γιατί όταν είσαι δύο μήνες και δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις τίποτα τι συμβαίνει έξω. Δεν έχεις ιδέα. Ποιος ζει, ποιος πέθανε, ποιος τα πάντα. Ξαφνικά τα βγαίνεις και μαθαίνεις τόσες πολλές πληροφορίες μαζεμένες, λες, Θεέ μου. Εσύ, όταν ήρθες μπροστά σε τρεις συναντήσεις ουσιαστικά, τι σκέφτηκες? Μα γνωρίζω για ποιο λόγο παρευρέθηκε εκεί πέρα. Αφού ο Δημήτρης έχει φίλους. Δεν σημαίνει ότι η Μπέλα βγήκε για να πάει για τον Δημήτρη. Άρα ποτέ δεν σκέφτηκες ότι κάτι μπορεί να υπήρχε μεταξύ τους? Όχι βέβαια. Δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπό μου. Είμαστε 4,5 χρόνια μαζί. Είμαστε οικογένεια με τον Δημήτρη. Δημήτρα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Και γενικά έχουμε πολύ ειλικρίνεια απέναντι ο ένας τον άλλον. Είμαστε πολύ ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον. Και οτιδήποτε και κάτι να έχει συμβεί, να συμβεί ο Δημήτρης θα μου το έλεγε. Πάντα και παλαιότερα που κάποια περιστατικά, κάποιες κοπελίτες πλησίαζαν τον Δημήτρη, ο Δημήτρης μου είχε δείξει και τα μηνύματα. Μου λέει, κοίτα η τάδε. Και λέει, εντάξει, και είναι αστείο. Και γελάμε. Δηλαδή, οτιδήποτε και να συμβεί, το λέμε ο ένας τον άλλον. Τόσα χρόνια το κάνουμε αυτό, γιατί να μην γίνει και τώρα, σιγά. Ο Δημήτρης γιατί δεν θέλησε μέχρι τώρα, επειδή ο άνθρωπος είναι θυγμένος από όλο αυτό. Έχει ενοχληθεί και τον έχουν θίξει και του έχουν αποδώσει καταστάσεις που δεν είναι αληθινές. Δεν θέλησε με κάποιο τρόπο, έστω με μια γραπτή δήλωση κάπως, να πει στα μέσα, σταματήστε όλο αυτό, είχε βάλει κάνετε το... κακό στη σχέση μου και σε μένα τον ίδιο. Είχε βάλει το δικηγόρο μας το Λεωνίδα και... Ήθελε να στείλει εξώδικα. Ήθελε ακόμα να στείλει εξώδικο, ας πούμε, και εδώ πέρα. Και ήταν η στιγμή που μιλήσαμε και λέω, μην κάνεις, λέω, τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος, αγάπη. Μα σε λέω, είναι λογικό να συμβαίνει αυτό τώρα. Μη στεναχωριέσαι. Όλα θα γίνουν καλά. Θα βγω έξω. Θα πω τα πράγματα, θα πω την αλήθεια. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ούτε να έχουμε κακίες με κανέναν άνθρωπο, ούτε να βάζουμε δικηγόρους. Το θέλω, δεν υπάρχει λόγος. Θα βγω, θα τα πω όλα και είναι όλα καλά. Είναι λογικό να θέλει να δράσει δικαστικά ο σύντροφός. Απλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μιας και τώρα μιλήσατε. Επειδή αυτό το θέμα εδώ στην Ελλάδα είχε πάρει διαστάσεις, ο κόσμος είχε ταχθεί τραγικό για στο πλευρό σου, ειδικά οι γυναίκες, με όλο αυτό που γίνονταν. Και είχαν περάσει δηλαδή ένα διάστημα 3 εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα, ο σύντροφός σου δεν ήθελε μέσω της παραγωγής να σου στείλει ένα μήνυμα και να σου πούν κάτι από την παραγωγή ότι Δημήτρα, μην ανησυχείς, είναι όλα καλά εδώ, παρόλο που γίνεται ένα στόριβο, να επικοινωνήσει μαζί σου με κάποιο τρόπο το διάστημα που ήσουν εκτός. Και... Ξέρεις κάτι, δεν ήθελα να επεξαίρεθω από τα υπόλοιπα παιδιά, ούτε ήθελα να γνωρίζω τι γίνεται έξω. Δηλαδή μου είπαν και όταν βγήκα την πρώτη φορά, θέλεις να του μιλήσεις. Και λέω, παιδιά, θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο για τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί να μιλήσω εγώ και οι υπόλοιποι να μην έχουν ιδέα. Ναι, το γιατί δεν ήξερα τι γινόταν, βέβαια, μα... όλο αυτό ο ναι, και επίσης λέω, άμα είναι να φύγω, θα του μιλήσω. Άμα είναι να μείνω, δεν θα του μιλήσω. Ή θα μπορέσω και θα αντέξω και δεν θα του μιλήσω, ή θα του μιλήσω και θα φύγω. Ισχύει αυτό. Ήμουνα... Άρα είστε καλά. Αυτό. Μια χαρά. Είμαστε μια χαρά, είμαστε δόξα τω Θεώ. Άρα θα ανεβούμε τα σκαλιά της εκκλησίας. Περίμενε εσύ, αμέσως. Μου είναι στα λευκά να μετήσει η κούλα. Εγώ κάτι ξέρω, κάτι ξέρω. Τίποτα δεν ξέρεις. Ζέστη κάνει. Ζέστη κάνει, πολύ ζέστη. Με την υποτιθέμενη φίλη τι γίνεται? Τίποτα, είμαι πολύ στεναχωρημένη γιατί είναι μια κοπέλα την οποία τη σεβόμουν και την αγαπούσα πάρα πολύ. Και άρα γενικά... τράβηξε το βίντεο για να σας κάνει κακό ουσιαστικά. Ναι, ήταν καθαρά και μόνο αυτός ο λόγος. Ήτανε ζήλια.
Δεν μπορώ να πω στο μυαλό της, με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, δεν απαντάω, δεν της έχω μιλήσει καθόλου, ούτε την έχω ρωτήσει γιατί να το έκανες αυτό ή γιατί αυτό, αλλά είμαι σίγουρη ότι το έχει κάνει εκείνη, γιατί υπάρχουν αποδείξεις ότι το έχει κάνει εκείνη, που σου λέω δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, δεν υπάρχει λόγος για όλο αυτό, για όλη αυτή τη σαπουνόπερα, για όλο αυτό το κακό, να πούμε πιο ευχάριστα πράγματα, αυτό απλά θέλω να το λήξω, είναι όλα καλά πραγματικά, δεν υπάρχει καμία σχέση της Ιωάννας μαζί με το Δημήτρη. Εύχομαι η Ιωάννα να πάει κιόλας πολύ πολύ καλά η κοπέλα, να καταφέρει να μας βγάλει ασπροπρόσωπους, γιατί έχουμε και χρόνια να δούμε τέτοια διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς. Και είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα η Ιωάννα Μπέλα, η αλήθεια είναι. Αυτό ομολογουμένως. Και πιστεύω ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ευχάριστα τα επόμενα που θέλω να ρωτήσω. Λίγο θέλω να μας ξεκαθαρίσει με το Βασιλόπουλο τι έχει γίνει. Α, θέλει σήμερα να γίνει Σταύρος. Η ερώτηση ποιος σήμερα θέλει. Όλοι θέλουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς πήραμε το μέρος σου βλέποντας αυτά. Αν θέλεις να έρχεσαι σε κάθε μέρα, τώρα που έκανες και τον ήχη, πήγες και στη φίλη μου τη Σέβη. Ναι. Είπαμε τη Σέβη χθες, ερχόμασταν για κρασί. Θα ερχόσαι στα σπίτι, είναι χαρά. Ναι. Τι είπε, να κάνω τα φρύδια, μου λέει. Ναι, τα φρύδια. Παιδιά, το φρύδι είχε γίνει σαν, πώς το λένε, αυτά, σαν αφέλειες στο μάτι. Πλάκα μου κάνεις. Πού να έρχομαι, θα τρόμαζες. Παναγία μου, το μαλλί εδώ πέρα είχα πέταξει μια σπριτούφα. Φυσική ομορφιά. Είμαι και 28, δεν είμαι και 18 πια. Αλλά μια μωρό είναι. Okay. Έχω και δεν θα το σχολιάσω, θα πάω παρακάτω. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κορόιδεψε τον μισθοφόρο και γελούσε όταν τραυματίστηκε. Άκου να δεις, δεν το κορόιδεψε, γέλασε ηρωνικά. Γέλασε ηρωνικά, ναι. Και είπε ότι μετράει τώρα ο πόντος αυτός ή θα ζητήσει τεριπλέι. Βλέπεις έναν άνθρωπο και είναι πεσμένος και όλοι είχαμε τρομοκρατηθεί και δεν ξέραμε αν το πόδι του είναι σπασμένο, γιατί είχε μπει μέσα σε,